από την δική σας πλευρά και την πλευρά της Αρχής Λιμένων πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, πρόκειται πράγματι για το πλοίο Ανδρομέδα, το οποίο είχε φορτώσει εκρηκτικά από την Τουρκία με προορισμό Λιβύη. Κατά τη διάρκεια του πλούν και κοντά στην Κύπρο, ένας ναυτικός του πληρώματος του πλοίου παρουσίασε καρδιακό επεισόδιο και ζήτησε ελιμενισμό σε κυπριακό λιμάνι. Η Αρχή Λιμένων αμέσως εντόπισε ότι το πλοίο αυτό έχει απαγορευτικό με βάση τη συνθήκη Παρισίων. Ειδοποίησε αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι αρμόδια για τέτοιου είδους περιστατικά, που είναι η European Maritime Safety Agency, και δέχτηκε σαφείς οδηγίες από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, που είναι η αρμόδια αρχή του Κυπριακού κράτους, όπως το πλοίο γίνει δεχτό, όχι στο λιμάνι, αλλά στο αγκυροβόλιο της Λάρνακας, ώστε να κατεβεί ο ασθενής. Από πού δόθηκαν, κυρία Κλειρίδη, από πού δόθηκαν οι οδηγίες, οι σαφείς από οδηγίες? Από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι το αρμόδιο, η αρμόδια αρχή του κράτους για τέτοιες περιπτώσεις και ενημερώθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα ασφάλειας. Και μαζί έδωσαν οδηγίες, η Αρχή Λιμένων πήρε οδηγίες από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας να δεχτεί το πλοίο για ανθρωπιστικούς λόγους. Όχι στο λιμάνι της Λάρνακας, στο αγκυροβόλιο. Είναι αρκετά μακριά το αγκυροβόλιο από το λιμάνι. Και αυτό έγινε μεσάνυχτα 3/12 και έφυγε από το αγκυροβόλιο της Λάρνακας στις 9:13 το πρωί. Έφυγε από το λιμάνι της Λάρνακας. Ύστερα στις 6:12. Πόση ώρα δηλαδή ήταν εκεί? Από τα μεσάνυχτα μέχρι το πρωί είναι η ώρα 9:15. Μάλιστα. Ναι. Και 9 ώρες. Στις 6 του Δεκέμβρη. Και κατόπιν πάλιν οδηγιών από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και από την Λιμενική Αστυνομία, η Αρχή Λιμένων Κύπρου δέχτηκε στο αγκυροβόλιο το πλοίο Ανδρομέδα για πετρέλευση και παραλαβή του ναυτικού που είχε ασθενήσει και ακολούθως το πλοίο απέπλεψε. Να πω ότι στο αγκυροβόλιο, όπως και σε όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, υπάρχουν ζώνες ειδικές για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Mm. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να συμβεί για ανθρωπιστικούς λόγους να χρειαστεί ένα πλοίο που μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο, να χρειαστεί καταφύγιο. Και είναι τα καταφύγια αυτά, δεν εγκυμονούν κινδύνους, είναι ειδικές ζώνες και η Αρχή Λιμένων ενήργησε στη βάση όλων των νομότυπων διαδικασιών που εφαρμόζονται και διεθνώς και λήφθηκαν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις ώστε να αποφεύγονται εντελώς επικίνδυνες συνέπειες. Ναι, αυτά και έχω να πω από πλευράς αρχής. Και αυτό και είναι αντιλαμβανόμαστε και την ιδιαίτερη ευαισθησία και της κοινής γνώμης σε τέτοια θέματα λόγω και τραγικών παλαιών εμπειριών με επικίνδυνα, με ξένα είναι επικίνδυνα πολύ μακριά φορτία. Από περιοχές που μπορεί να επηρεαστούν. Το αγκυροβόλιο είναι αρκετά μακριά. Μάλιστα. Κάποια ναυτικά μίλια μακριά. Είπατε για ανθρωπιστικούς λόγους. Ναι, γιατί για ανθρωπιστικούς λόγους έγινε αυτό και ήμασταν υποχρεωμένοι λόγω των ευρωπαϊκών μεκανονισμών για τέτοιου είδους θέματα. Η Αρχή Λιμένων ενέργησε όπως θα έπρεπε να ενεργήσει ένας σωστός οργανισμός λιμένων. Και αντιλαμβάνομαι, αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί με τους οποίους είμαστε και σε συμμόρφωση προνοούν το ίδιο και υπερέχει το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας από το νομένο, επειδή υπάρχουν ειδικές ζώνες για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Όταν λέτε για τέτοιου είδους περιπτώσεις, εννοείται ότι μεταφέρονται για παράδειγμα επικίνδυνα φορτία. Ζώνη για εμπορικά. Υπάρχει ειδική ζώνη απομακρυσμένη που είναι για επικίνδυνα φορτία. Ναι. Είναι τα λεγόμενα port of refuge και είναι σε τέτοιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Έγινε όμως το λιμάνι της Λεμεσού, ήταν και για ανεφοδιασμό. Ναι, στο αγκυροβόλιο πάλι. Ναι, λιμάνι, ναι, ο ανεφοδιασμός δεν είναι όμως ανθρωπιστικός λόγος. Εντάξει, αλλά αφού φαίνεται ότι το πλοίο επειδή παρέμεινε πάρα πολλές μέρες στη Μεσόγειο εκεί και περιφερότα, θα είχε ανάγκη από πετρέλευση. Ναι. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί διαβάζοντας και τις πληροφορίες αλλά και τα δημοσιεύματα και όλα αυτά που έρχονται και από την Ελλάδα είναι ότι και μάλιστα και επικαλούμε και τις δηλώσεις που μεταδώσαμε πριν και του Πλοιάρχου είναι ότι λόγω του ότι υπάρχει και αυτή η οδηγία για την απαγόρευση μεταφοράς εκρηκτικών συγκεκριμένα με προορισμό τη Λιβύη πολλές χώρες δεν έκαναν δεκτά τα αιτήματά τους για ανεφοδιασμό. Το ναι, γεγονός ότι εμείς για ανθρωπιστικούς λόγους, διότι θα παραλάμβανε τον ναι, γι' αυτό το κατανοώ. Για αυτό το θέμα του ανεφοδιασμού ερωτώ.
Ναι, τον ανεφοδιασμό, εάν το πλοίο δεν είχε πετρέλαιο και κατέβλεσε στο λιμάνι του Σταγκυροβόλου της Λεμεσού μόνο και μόνο για να πάρει τον ναυτικό και είχε ανάγκη από πετρέλαιο, οι οδηγίες που είχαμε από την αρμόδια επιτροπή και την Ευρωπαϊκή και το Τμήμα Μπορικής Ναυτιλίας ήταν να επιτρέψουν πετρέλαιο. Η αρχή λιμένου ενήργη σε βάση οδηγιών. Πάντοτε συμμορφώνεται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών του κράτους. Άρα το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας έδωσε ουσιαστικά, αν κατάλαβα καλά, απλά για να είμαστε σωστοί, ότι μεταφέρουμε τα σωστά μηνύματα και δεν καταλήγουμε σε λανθασμένα συμπεράσματα, αφού θα σταματήσει που θα σταματήσει, για να, θα κυροβολήσει που θα κυροβολήσει για να πάρει τον ασθενή, να επιτραπεί και ο ανεφοδιασμός. Για να μπορέσει να φύγει, και αυτό ήταν και η οδηγία και από τη λιμενική αστυνομία, μάλιστα μερικές οδηγίες από τη λιμενική αστυνομία, να μην έχει πλοία κοντά. Μάλιστα. Και διαβάζαμε πριν για την Ελλάδα το πώς ενήργησαν για να κατάσχουν αυτό το φορτίο για ειδικά κλιμάκια και κλιμάκια ειδικών αποστολών. Εμείς διαθέτουμε τέτοια κλιμάκια ειδικών αποστολών σε τέτοιες περιπτώσεις? Εμείς έχουμε τις επιτροπές διάσωσης ναυτικών ατυχημάτων κλπ. Όχι, λέγεται κλιμάκιο ειδικών αποστολών, που αντιλαμβάνομαι είναι αυτά τα κλιμάκια που επέδραμαν για να γίνει η κατάσχεση του πλοίου βόμβα από τις ελληνικές αρχές. Βεβαίως έχουμε την εξουσία για κατάσχεση, δεν είναι θέμα ειδικού κλιμακίου, αλλά ναι, για αλλά χρειάζεται κατάσχεση και πλοίου βεβαίως υπάρχει και στην αρχή λιμένο, και επομένως δεν είναι θέμα να υπάρχει ειδικό σώμα. Γι' αυτό είναι εξουσία που παρέχεται από την νομοθεσία. Ναι, η εξουσία παρέχεται. Το θέμα είναι όμως και πρακτικά να μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι, δεν χρειάστηκε εμείς να κάνουμε κατάσχεση, αφού σε εμάς το θέμα εντοπίστηκε αμέσως πως ήταν απαγορευμένο το πλοίο για κατάπλο. Όμως για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους δεν μπορούσε η αρχή λιμένο να αρνηθεί στις σαφείς οδηγίες που πήρε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Θεό Μπορική Ναυτιλία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλλιρίδη, για την παρέμβασή σας. Αυτά λοιπόν πολλά έχουν ξεκαθαρίσει με την